Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Φοβερά και τρομερά είναι τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία. Και πέρα από την ειδησιογραφία, την οποία παρακολουθούμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, μας τα πιστοποιούν και Έλληνες οι οποίοι ζουν εκεί. Η Χαράς Μαλιού και ο Γιάννης Αλαχιώτης είναι δύο παιδιά από την Κάλυμνο. Τα τελευταία δύο χρόνια εργάζονται στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στη Μελβούρνη και μας περιγράφουν με ανατριχιαστικές, θα έλεγα, λεπτομέρειες το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα. Θα έλεγα ότι η Βόρεια Κορέα αυτή τη στιγμή έχει πιο πολλά δικαιώματα από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Είναι απίστευτο. Ζούμε κάποιες καταστάσεις που δεν έχουν λογική. Οι νόμοι δεν έχουν λογική. Καθημερινά βγαίνουν στην τηλεόραση και η τηλεόραση βλέπουμε στην Ελλάδα πώς είναι. Αλλά εδώ νομίζω αυτή τη στιγμή έχει γίνει κάπως χειρότερη. Δηλαδή είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ ακριβώς αυτό το θέμα. Οι νόμοι που θα βγουν, ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται, υπάρχει ένα μικρό χάος, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιοι είναι οι καινούργοι νόμοι. Υπάρχει ένα θέμα, ναι, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχουν μάλιστα και ειδικά ξενοδοχεία καραντίνας, στα οποία οφείλει, είναι υποχρεωμένος να πάει κάποιος, ακόμα και αν έχει σπίτι εκεί στην Αυστραλία, τον παίρνουν από το αεροδρόμιο και τον πηγαίνουν σε αυτό το ξενοδοχείο που εκεί μένει μέσα εσόκλειστος για 14 ημέρες. Προσπαθεί τους τελευταίους 9, 10, 11 μήνες κοντά να μπει μέσα στη χώρα, γιατί και αυτή είναι Αυστραλή, υπήκος, κάτοικος, όπως θέλετε να το πείτε, ναι. Και δεν μπορεί να μπει μέσα λόγω του ότι πρώτον έχουν βάλει περιορισμούς στο πόσος κόσμος έρχεται πίσω στη χώρα. Την εβδομάδα. Η καραντίνα την οποία την πληρώνεις εσύ και είναι γύρω στα 3.000 δολάρια το άτομο σε ξενοδοχείο μέσα. Και βρίσκεσαι σε ξενοδοχείο. Σε ξενοδοχείο μέσα. Σε ξενοδοχείο, ναι. Για 14 μέρες. Ακόμα και αν έχει σπίτι εκεί, δηλαδή. Φυσικά. Δεν πα στο σπίτι σου. Όχι, καθόλου. Έρχονται και σε παίρνουν συστημένη αστυνομία από το αεροδρόμιο με συγκεκριμένα λεωφορεία, ναι. Και πας με συνοδεία αστυνομίας και στρατού, παρακαλώ, στα ξενοδοχεία τα οποία τα έχουν δώσει συγκεκριμένα για την καραντίνα και δεν μπορείς να φύγεις ούτε την πόρτα να ανοίξεις, γιατί έχουμε ακούσει και αυτή την ιστορία από πολύ γνωστό πρόσωπο, απαγορεύεται να ανοίξεις ακόμα και την πόρτα να βγεις έξω στο διάδρομο. Ουσιαστικά είσαι κλεισμένο σε ένα 3x3 χωρίς μπαλκόνι, γιατί προφανώς ο κορονοϊός κολλάει και από τον μπαλκόνι. Ναι. Και είσαι κλεισμένος εκεί 14 ημέρες. Σοβαρά τώρα, συμβαίνουν αυτά τον 21ο αιώνα, έτσι. Ναι. Και είναι ένας, δηλαδή, για παράδειγμα, αν βρίσκαμε τη δικαιολογία να ερχόμασταν Ελλάδα, τίθεται μετά το θέμα πρώτον, εάν θα σε αφήσουν να μπεις μέσα, έστω και μετά από 3 μήνες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν τους τελευταίους 10 μήνες να μπουν μέσα και δεν μπορούν στη χώρα. Και αν είσαι τυχερός να μπεις, πόσο θα πληρώσεις το εισιτήριο, και αν βρεις εισιτήριο και δεν ακυρωθεί η πτήση σου επανελειμμένες φορές, πληρώνεις συν 3.000 δολάρια καραντίνα και μείνεις 14 μέρες σε ένα 3x3. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθήσετε τώρα ολόκληρη τη συνομιλία που είχαμε μαζί τους και να βγάλετε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Τα παιδιά είναι από την Κάλυμνο και εργάζονται εκεί τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά έχουν πέσει στις δύσκολες εποχές του κορονοϊού, των υποχρεωτικοτήτων και των lockdown. Είναι έτσι, είναι και στην Αυστραλία έτσι τα πράγματα. Ναι, δυστυχώς. Και δεν ξέρω η αλήθεια πού είναι χειρότερα, Ελλάδα ή Αυστραλία σε συγκεκριμένη περίπτωση, για να είμαστε και λίγο αληθείς. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή το lockdown της Ελλάδας μοιάζει σαν περίπατος μπροστά σε αυτά που ζούμε εμείς εδώ. Διαβάζουμε και εμείς η αλήθεια διάφορα. Γι' αυτό και μπορέσαμε έτσι, θέλαμε να επικοινωνήσουμε με Έλληνες της Αυστραλίας για να μας πιστοποιήσουν ή όχι αυτά τα οποία διαβάζουμε. Διαβάζουμε φοβερά πράγματα, έτσι. Αυτά που διαβάζετε μπορώ να σας πω ότι είναι 100% σωστά. Ναι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη που βρισκόμαστε εμείς, στο 6ο lockdown. Συνολικά, είναι πάνω, νομίζω πριν από 2-3 εβδομάδες είχαν πει ότι τότε ήταν γύρω στις 213 ημέρες συνολικού lockdown. Ναι.
Αυτό ισχύει σε όλη την Αυστραλία, έτσι, επειδή ξέρω Ναι, ισχύει. εκεί υπάρχουν πολιτείες και κάθε πολιτεία έχει τη δική της, να το πω, κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Ναι, το ισχυρό, το πιο ισχυρό lockdown το Ναι. έχει συγκεκριμένα η Μελβούρνη. Ναι. Όταν η Μελβούρνη ήταν σε lockdown γενικό, ολικό lockdown, με απαγόρευση κυκλοφορίας κτλ., τα υπόλοιπα τα τμήματα της Αυστραλίας ήταν ανοιχτά και έκαναν βόλτες, να το πούμε έτσι πολύ πολύ απλά. Μάλιστα. Όμως τις τελευταίες εβδομάδες, μαζί με τη Μελβούρνη έχει κλειστεί και το Σίδνεϊ, το οποίο έχει και τα τρελά τα κρούσματα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα τμήματα της Αυστραλίας είναι ανοιχτά. Για παράδειγμα, το Darwin ποτέ δεν έζησε κάποιο lockdown, ποτέ δεν έβαλε μάσκα, ποτέ δεν έγινε το οτιδήποτε στο Darwin. Νομίζω ακόμα απλά και κλείστηκαν τώρα, ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα. Νομίζω ότι πήγανε σε ένα πολύ snap lockdown, το είχαν πει, μόνο για 3 ημέρες, και αυτό ήτανε. Άρα εκεί κάθε πόλη αποφασίζει διαφορετικά, σωστά? Σωστά. Ναι. Και αυτό είναι το παράξενο της υπόθεσης, γιατί εμείς όσο ήμασταν στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα ναι. που όλοι ακολουθούν τα ίδια. Ερχόμενοι εδώ πέρα όμως, είναι απίστευτο βλέποντας ότι είναι χωρισμένοι ήδη σε 6 διαφορετικές πολιτείες και η κάθε μία έχει τους δικούς της νόμους και κανόνες. Δηλαδή είναι απίστευτο ότι κάτι επιτρέπεται εδώ και περνώντας τα σύνορα για την επόμενη πολιτεία, δεν επιτρέπεται. Είναι κάτι το απίστευτο. Τι σημαίνει τώρα εκεί στην Μελβούρνη, μάλλον, lockdown, έτσι? Τι ακριβώς γίνεται? Δεν βγαίνετε καθόλου από το σπίτι? Βγαίνετε Ωραία. Μόνο για δουλειά? Θέλεις να μας το περιγράψεις λίγο, Γιάννη και Χαρά? Ναι, φυσικά. Ναι. Φυσικά, φυσικά. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι το ολικό lockdown, όχι το μερικό, γιατί τα είχαν χωρίσει σε λίγο διαφορετικά lockdown αναδιαστήματα. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας, οπότε μετά τις 9, από τις 9 μέχρι τις 5 το πρωί απαγορεύεται να κυκλοφορήσεις έξω, αλλιώς υφίσταται και ένα πρόστιμο της τάξης των 5 με 5.500 δολαρίων, ναι. εάν δεν έχεις κάποιον ουσιαστικό λόγο να βγεις έξω. Και ουσιαστικά για να βγεις έξω ναι. πρέπει να έχεις ένα από τους 5 λόγους. Οι 5 λόγοι είναι οι εξής. Είναι παρόμοιοι με την Ελλάδα. Ίσως λίγο παρόμοιοι με την Ελλάδα, με τη μόνη διαφορά ότι στην Ελλάδα στέλνανε τα SMS, εμείς δεν έχουμε SMS. Αλλά ουσιαστικά μόνο για ψώνια, σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε απαραίτητο χρειάζεται, για να δώσεις ή να λάβεις ιατρική περίθαλψη, εάν χρειάζεται να πας στη δουλειά σου και δεν υπάρχει περίπτωση ή δυνατότητα να δουλέψεις από το σπίτι, να πας να εμβολιαστείς φυσικά, και μας επιτρέπουν και 1 ώρα γυμναστικής την ημέρα. Αυτοί είναι οι 5 λόγοι για τους οποίους μπορείς να βγεις έξω. Και υπάρχει κάποιο έγγραφο που αποδεικνύεις τους λόγους για τους οποίους είσαι έξω? Δείχνεις κάτι αν σε σταματήσουν? Πώς το για κάνεις? Τη δουλειά, ναι. Ναι. Συνήθως ο εργοδότης θα δώσει μια άδεια με την οποία θα την έχεις πάνω σου σε περίπτωση που σε σταματήσουν, ειδικά αυτοί που δουλεύουν βραδινές βάρδιες και είναι μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά για όλα τα υπόλοιπα όχι. Να μην ξεχνάμε απλά ότι το υπάρχει... λες προφορικά δηλαδή? Ναι, στα τους υπόλοιπα. Λες, τους εξηγείς για το λόγο ναι. είσαι έξω. Να μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει ο περιορισμός των 5 χιλιόμετρων. Ναι. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να βγει 5 χιλιόμετρα έξω από εκεί που ζει χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο. Και εμείς καθημερινά, και μπορώ να πω ότι τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε έντονη αστυνομική παρουσία. Και μάλιστα σταματάνε κόσμο και δίνουν πρόστιμα. Αρκετά μεγάλα ποσά. Ναι. Πόσο καιρό είναι αυτό το σκληρό ολικό lockdown? Νομίζω είμαστε στην 5η, στην 6η εβδομάδα, εάν δεν κάνω λάθος. Και πριν από αυτές είχατε μερικό lockdown, σωστά? Ναι, είχαμε μερικό lockdown, το οποίο δεν σε περιόριζε στα 5 χιλιόμετρα, αυτό το είχαν βγάλει. Θα μπορούσες να είσαι έξω για 2 ώρες για να κάνεις γυμναστική. Είχαν ανοίξει και κάποια εστιατόρια με πολύ περιορισμένο αριθμό. Ουσιαστικά έχει αρχίσει να ξαναζωντανεύει η πόλη και η Μελβούρνη γενικότερα. Όταν ξεκίνησαν τα πρώτα 3-4 κρούσματα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι μπαίνουμε σε ένα ολικό lockdown. Και το χειρότερο της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει και ημερομηνία εξόδου. Mm-hmm. Το μοναδικό που μας έχουν πει είναι ότι
άπαξ και φτάσει ο πληθυσμός των εμβολιασμένων εδώ το 80%, μόνο τότε θα ανοίξουν, αλλά φυσικά μιλάμε για μια οικονομία εμβολιασμένων, όπου ναι, προνόμια θα έχουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και κανένας άλλος. Η υπόλοιπη περιοχή θα είναι στο περιθώριο. Άρα υπάρχει η πίεση του εμβολιασμού αυτή τη στιγμή, η έντονη πίεση. Τρομερή. Ναι. Τρομερή, τρομερή πίεση, ναι. Μπορώ να πω, δεν είναι ακριβώς άμεση πίεση, είναι πιο πολύ έμεση. Δηλαδή, με διάφορους τρόπους λένε, αν δεν εμβολιαστείς μέχρι τις 23 Σεπτέμβρη, που είναι το τελευταίο που έχουμε ακούσει, ναι, δεν θα μπορείς να μπεις σε δουλειές που έχει πολύ κόσμο. Δεν θα μπορείς να μπεις σε μέρη που έχει συγκεντρώσεις. Δηλαδή σε κάνουν ώστε να οδηγηθείς σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, σου λένε χωρίς... δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν σου το λένε ξεκάθαρα ότι είναι, πρέπει να το κάνεις και τα λοιπά. Σου λέει επιλογή δική σου, αλλά ξέρεις αν δεν το κάνεις θα έχεις να αντιμετωπίσεις αυτά, έτσι δεν είναι? Φυσικά, θα είσαι στο περιθώριο, απλά ναι, δεν θα μπορείς να πας πουθενά, να κάνεις οτιδήποτε. Ουσιαστικά σε ικανούν να νιώθεις ότι εγώ ξαφνικά σαν χαρά, για παράδειγμα, θα βρεθώ εκτός. Άρα θα θεωρούμε αντικοινωνική. Άρα θα είμαι στο περιθώριο, θα είμαι δακτυλοδεικτούμενη επίσης. Ασκούν μια πολύ έμεση πίεση και συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σήμερα ο σύζυγος έλαβε ένα email το οποίο λέει ότι αν δεν εμβολιαστεί μέχρι τις 23 του Σεπτέμβρη δεν θα μπορέσει ίσως να πάει πίσω στη δουλειά του. Με τι ασχολείται, με τι ασχολείσαι Γιάννη, αν επιτρέπετε? Ηλεκτρολόγος και τεχνικός συστημάτων ασφαλείας και οι δουλειές που κάνουμε είναι εδώ στο κέντρο της πόλης. Ασχολούμαστε πολύ, η εταιρεία μου, με νεόκτιστες κατασκευές μεγάλης κλίμακας. Μιλάμε τώρα για κτίρια που είναι και 70 ορόφους και 80, δηλαδή τέτοιου μεγέθους. Είναι κάποια μεγάλη εταιρεία, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ναι. Να φανταστείτε ότι ο κόσμος που δουλεύει, ας πούμε, την ημέρα σε αυτές τις δουλειές μπορεί να είναι και 200 και 300 και παραπάνω άτομα ταυτόχρονα μέσα σε αυτή τη δουλειά. Και ενημερώθηκες ότι πρέπει να κάνεις το εμβόλιο μέχρι 23 Σεπτεμβρίου, αλλιώς δεν πας στη δουλειά? Τι γίνεται, η κυβέρνηση τώρα αναγκάζει τις επιχειρήσεις, ναι, να στείλουν αυτά τα μηνύματα σε όλους. Ναι. Τώρα περιμένουμε και εμείς την απάντηση από το union, το παράδειγμα το δικό μου είναι το union των ηλεκτρολόγων. Ναι. Εδώ είναι πολύ δυνατά τα union. Ναι. Ακόμα δεν έχουν πάρει θέση, βέβαια, αν θα είναι υπέρ ή κατά ή αναμονή ή ελευθερία επιλογής. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, οδηγείται στο να πιέσουν και τα union τον κόσμο για αυτό το θέμα. Παρόλο που υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν το αντίθετο, ότι δεν θα έπρεπε να βιαζόμαστε όλοι μαζί ταυτόχρονα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Θα έπρεπε να δούμε κάποια αποτελέσματα και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα να βελτιωθούν. Δηλαδή, ναι. Σε βάθος χρόνου, να δοθεί το χρονικό περιθώριο στον κόσμο να το τεστάρει από μόνος του, που λέμε, να δει τι γίνεται και μετά να αποφασίσει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Ναι, είναι, ζούμε λίγο κάποιες βιβλικές καταστάσεις, ναι, πράγματα τα οποία αν μας τα έλεγαν πριν, και στην Ελλάδα τα ίδια είναι, οπότε ξέρετε κι εσείς ακριβώς. Περίπου. Ναι, και εδώ έχουν μπει υποχρεωτικότητες, βέβαια όχι σε όλους τους τομείς. Εδώ η υποχρεωτικότητα εμβολίου υπάρχει στους υγειονομικούς και στους προνοιακούς υπάλληλους αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα που λένε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να επεκτείνει αυτές τις υποχρεωτικότητες και σε άλλους τομείς. Επάνω κάτω, ναι, υπάρχει αυτή η πρεμούρα του εμβολιασμού, να πω. Χαρά, και εσύ αντιμετωπίζεις προβλήματα με το θέμα εμβολιασμού? Εγώ προς το παρόν όχι, και ναι, ο μόνος λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω της εργασίας που κάνω, δουλεύω από τον Φεβρουάριο του 20, δουλεύω μόνο από το σπίτι. Οπότε εγώ δεν έχω να κάνω ούτε με πελάτες. Ναι, ναι. Ναι, απομακρυσμένα. Δεν έχω να κάνω ούτε με πελάτες, ούτε... Γενικότερα δεν έχω να κάνω με κόσμο, οπότε εμένα δεν με πιέζουν το να εμβολιαστώ, γιατί ουσιαστικά είμαι απλά απομονωμένη στο δικό μου το σπίτι. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Ναι. Πόσο καιρό έχετε να έρθετε στην Ελλάδα τώρα με τον κορονοϊό? Δύο χρόνια.
δεν σας αφήνουν να ταξιδέψετε ή υπάρχει για δικούς σας λόγους δεν έρχεστε ή δεν μπορείτε. Να σας πούμε, εμείς επειδή είμαστε κάτοικοι Αυστραλίας, δεν είμαστε απλά δηλαδή σαν τουρίστες εδώ ή εργατική βίζα, είμαστε μόνιμοι κάτοικοι. Μόνιμοι κάτοικοι, ναι. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω χωρίς να υπάρχει λόγος και να πάρουμε άδεια από την κυβέρνηση που να λέει ότι ο λόγος που φεύγουμε είναι γιατί υπάρχει ένα ζήτημα στην Ελλάδα που δεν μπορεί να λυθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από εμάς να είμαστε εκεί. Δηλαδή, αν κάποιο μέλος της οικογένειας είναι σε κάποια σοβαρή κατάσταση, ίσως να μας δώσουν άδεια να έρθουμε Ελλάδα. Αν είναι, παράδειγμα, οικονομικό το θέμα, αγοροπολισίες και όλα αυτά, πιθανότατα να μην δώσουν άδεια και να σας πούν «ΟΚ, βάλτε το δικηγόρο σας να το λύσει το θέμα από απόσταση. Δεν απαιτείται να είστε εκεί». Μια απλή επίσκεψη, δηλαδή, στην οικογένεια, ας πούμε, όχι, δεν σας δίνουν άδεια. Δεν δίνουν άδεια. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι για τους οποίους σε αφήνουν να βγεις από τη χώρα και αυτοί είναι, όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιάννης πριν, για παράδειγμα, ιατρική περίθαλψη, η οποία Αυστραλία, σαν Αυστραλία δεν μπορεί να σου προσφέρει, το οποίο είναι λίγο δύσκολο να δικαιολογήσεις ότι ξέρεις η Αυστραλία δεν μπορεί να σου προσφέρει κάτι που η Ελλάδα μπορεί. Ναι. Ακόμα και για, πώς το λένε, συγγνώμη, προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη ναι, ναι. αυτή τη στιγμή. Ακόμα και για παράδειγμα, θάνατος να υπάρχει στην οικογένεια, γιατί ξέρουμε τέτοιες ιστορίες, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να σου πει όχι. Να σου αρνηθούν. Να σου αρνηθούν. Εγώ προσωπικά διαβάζω ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση να φύγουν από τη χώρα ναι. Έως και 13 φορές και τις έχουν αρνηθεί. Μέχρι που ένα συγκεκριμένο άτομο έβγαλε βίντεο στο YouTube. Πολύ λαϊκά τους έκανε λίγο ξεφτύλα ναι. Και μετά αποφασίσανε τη 13η φορά να του δώσουν την άδεια να φύγει. Τρομερό, δηλαδή είναι... μιλάμε για φυλακή τώρα, έτσι. Ναι, 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 είναι τρομερή φυλακή. Προκύπτει και ένα άλλο θέμα, δηλαδή, okay, σου δίνουν την άδεια να φύγεις. Το να γυρίσεις πίσω όμως είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Σου λένε ότι μίνιμουμ πρέπει να λείπεις από την Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, 3 μήνες για απόλυτο ελάχιστο χρόνο μακριά. Από την Αυστραλία. Αν είναι δηλαδή, πάνω από 3 μήνες δεν ξαναγυρνάς. Τελείωσε. όχι, συγγνώμη. Είναι 3 μήνες δηλαδή ότι πρέπει να είσαι εκτός Αυστραλίας για να μπορέσεις να ξαναμπεις μέσα. Α, μάλιστα. Πρέπει να συμπληρώσεις ένα τρίμηνο εκτός. Τουλάχιστον. Εκτός. Ναι, ναι. Αυτό ισχύει για τους μόνιμους κάτοικους όπως είστε εσείς. Ναι. 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 Ναι, ναι. Μάλιστα. Και βέβαια τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά πανάκριβα. Μιλάμε για 10 και 15.000 δολάρια εισιτήριο επιστροφής. Τι, το, μόνο εισιτήριο άτομο, επιστροφής. Το άτομο. Το άτομο, ναι. Βεβαίως. 10 και 15.000 δολάρια. Δολάρια, ναι. Γιατί ταξιδεύεις, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη θέση ή business class. Γιατί απλά είναι πιο εγγυημένα. Για παράδειγμα, ξέρουμε, έχουμε πολύ καλούς φίλους οι οποίοι έχουν ανθρώπους που έχουν φύγει στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα μια γυναίκα έπρεπε να φύγει λόγω η μητέρα της είναι μεγάλης ηλικίας και άρρωστη και τη συνόδευσε στην Ελλάδα. Προσπαθεί τους τελευταίους 9, 10, 11 μήνες κοντά να μπει μέσα στη χώρα, γιατί και αυτή είναι Αυστραλή, υπήκος, κάτοικος, όπως θέλετε να το πείτε, ναι. Και δεν μπορεί να μπει μέσα, λόγω του ότι πρώτον έχουν βάλει περιορισμούς στο πόσος κόσμος έρχεται πίσω στη χώρα. Την εβδομάδα. Η καραντίνα την οποία την πληρώνεις εσύ και είναι γύρω στα 3.000 δολάρια το άτομο. Σε ξενοδοχείο μέσα. Και βρίσκεσαι σε ξενοδοχείο. Α, σε ξενοδοχείο μέσα. Σε ξενοδοχείο, για ναι. 14 για 14 μέρες. Ακόμα και αν έχεις σπίτι εκεί, δηλαδή. Φυσικά. Ναι, ναι, δεν πας στο σπίτι σου. Όχι, καθόλου. Έρχονται και σε παίρνουν συστημένη αστυνομία από το αεροδρόμιο με συγκεκριμένα λεωφορεία ναι. Και πας με συνοδεία αστυνομίας και στρατού, παρακαλώ, στα ξενοδοχεία τα οποία τα έχουν δώσει συγκεκριμένα για την καραντίνα. Και δεν μπορείς να φύγεις ούτε την πόρτα να ανοίξεις, γιατί έχουμε ακούσει και αυτή την ιστορία από πολύ γνωστό πρόσωπο, απαγορεύεται να ανοίξεις ακόμα και την πόρτα να βγεις έξω στο διάδρομο. Ουσιαστικά είσαι κλεισμένος σε ένα 3x3, χωρίς μπαλκόνι, γιατί προφανώς ο κορονοϊός κολλάει και από τον μπαλκόνι. Ναι. Και είσαι κλεισμένος εκεί 14 ημέρες. Σοβαρά τώρα, συμβαίνουν αυτά τον 21ο αιώνα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένας, δηλαδή, για παράδειγμα, αν βρίσκαμε τη δικαιολογία να ερχόμασταν Ελλάδα, τίθεται μετά το θέμα πρώτον
εάν θα σε αφήσουν να μπει μέσα, έστω και μετά από 3 μήνες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν τους τελευταίους 10 μήνες να μπουν μέσα και δεν μπορούν στη χώρα, και αν είσαι τυχερός να μπει, πόσο θα πληρώσει το εισιτήριο, και αν βρει εισιτήριο και δεν ακυρωθεί οι πτήσεις σου επανειλημμένες φορές, πληρώνει συν 3.000 δολάρια καραντίνα και μένει 14 μέρες σε ένα 3x3. Αν είναι δυνατόν. Ναι, είναι λίγο. Πραγματικά έχω ανατριχιάσει με αυτά που ακούω. Έτσι, δηλαδή, οπότε εδώ στην Ελλάδα είμαστε, όπως είπες, για βόλτα, όπως είπες, Γιάννη, στο ξεκίνημα, έτσι. Είναι περίπατος αυτό ακριβώς. Ναι. Θα αναρωτιέστε βέβαια πώς ο κόσμος δεν έχει ξεσηκωθεί. Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ναι, δηλαδή, εκεί τι γίνεται τώρα, δεν έχει διαδηλώσεις, αντιδράσεις. Δεν βλέπω, τουλάχιστον από τα μέσα ενημέρωσης, εικόνες που βλέπω, ας πούμε, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει ισχυρή αστυνόμευση, ειδικά εδώ στην πόλη. Όταν πάνε να μαζευτούν ώστε να γίνει κάποια διαδήλωση, η αστυνομία σπάει τη διαδήλωση. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, δηλαδή τα έχουμε δει. Τη σπάει με βία, με βία εννοείς, επεμβαίνει. Όχι. Ναι. Τι μπορεί να κάνει η αστυνομία? Ας πούμε ότι μπορεί η αστυνομία να βρίσκεται σε 10 σημεία στην πόλη και όταν ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται, ναι, να μην επιτρέπουν σε αυτόν τον κόσμο να προχωρήσει και να πάει να συναντήσει τον υπόλοιπο ώστε να γίνει μια πιο μεγάλη μάζα και να υπάρχει μια σωστή διαδήλωση. Οπότε αυτά τα 10 άτομα δεν θα συναντήσουν άλλα 10 και μετά άλλα 10 να γίνουν περισσότερα και περισσότερα. Οπότε από την αρχή το κόβουν με τον δικό τους τρόπο. Μάλιστα. Να μην γίνουν διαδηλώσεις. Επίσης, υπάρχουν και τώρα τελευταίες ιστορίες που έχουν αποκρυπτογραφήσει κάποια μηνύματα, τέλος πάντων, που προσπαθούν εδώ οι κάτοικοι να κάνουν μια συγκέντρωση. Μέσα, νομίζω, του Telegram, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το app. Και η αστυνομία σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει, είσαι εσύ αυτός που το οργάνωσε, πάρε και ένα πρόστιμο έτσι για το καλημέρα. Είσαι μέλος. Είσαι μέλος. Ναι, δηλαδή, ουσιαστικά έρχεται στη δική σου την πόρτα, σου χτυπάει το κουδούνι και τον βρίσκεις ακριβώς μπροστά σου, τον αστυνομικό. Οπότε υπάρχει και ο τρελός εκφοβισμός από πίσω ως προς το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ναι, συγγνώμη Γιάννη, σε ακούω. Ο τρόπος που κρατάνε όμως τον κόσμο ακόμα και τα καταφέρνουν ώστε να μην αντιδράει είναι ο εξής. Πληρώνοντάς τους 750 δολάρια την εβδομάδα απλά να κάθονται στο σπίτι ο καθένας. Δηλαδή, ο καθένας που είχε μία δουλειά και πήγαινε, παράδειγμα, σε πολλά εργοστάσια που έχει με βούρνη οτιδήποτε, mm-hmm, και δούλευαν, ας πούμε τώρα παραδειγματικά, να πάρουν 1.000 δολάρια την εβδομάδα, mm-hmm, ξαφνικά η κυβέρνηση λέει, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα, θα κάθεσαι στο σπίτι σου, θα βλέπεις όλη μέρα τηλεόραση και εμείς θα σου δίνουμε 750 δολάρια το άτομο. 750 ο άντρας, την εβδομάδα μιλάμε τώρα, έτσι. Μιλάμε για περίοδο lockdown, όπου δεν μπορεί κάποιος να πάει, δεν τους αφήνουν να πάνε σε δουλειά, δηλαδή. Δεν τους αφήνουν να πάνε και σε δουλειά, αυτό ακριβώς, γιατί όταν η δουλειά σου δεν θεωρείται αναγκαία, δηλαδή αν είσαι σε ένα εργοστάσιο, φτιάχνει έπιπλα. Ναι. Αυτό δεν είναι αναγκαίο, mm-hmm, το εργοστάσιο κλείνει. Α, κλείνει και οι υπάλληλοι όλοι παίρνουν αυτό το ποσό την εβδομάδα και κάθονται στα σπίτια τους και δυστυχώς πολλοί Το επιδιώκουν, το απολαμβάνουν, κάθονται όλη μέρα. Βέβαια αυτό έχει συνέπειες, δηλαδή και στην παραγωγή και στην οικονομία. Τα εργοστάσια αυτά έχουν σταματήσει εδώ και πολλούς μήνες να δουλεύουν σε πλήρη ταχύτητα, ας πούμε. Όλα αυτά εμείς θα τα βρούμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Δεν είναι ότι σίγουρο, αυτό είναι απλά το μόνο σίγουρο. Ναι. Περιγράφεται μία εικόνα που δεν θυμίζει σε τίποτα μια δημοκρατία. Νιώθω ότι κάτι άλλο γίνεται στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι η Βόρεια Κορέα αυτή τη στιγμή έχει πιο πολλά δικαιώματα από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ζούμε κάποιες καταστάσεις που δεν έχουν λογική. Οι νόμοι δεν έχουν λογική. Καθημερινά βγαίνουν στην τηλεόραση και η τηλεόραση βλέπουμε στην Ελλάδα πώς είναι. Αλλά εδώ νομίζω αυτή τη στιγμή έχει γίνει κάπως χειρότερη. Δηλαδή είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ ακριβώς αυτό το θέμα. Οι νόμοι που θα βγουν,
ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται, υπάρχει ένα μικρό χάος, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιοι είναι οι καινούργιοι νόμοι, υπάρχει ένα θέμα, ναι, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Μάλιστα. Τι σκέφτεστε να κάνετε, δεν ξέρω πώς νιώθετε τώρα από εδώ και πέρα, πώς βλέπετε τα πράγματα? Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, θα έλεγα, υπομονή, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, δηλαδή αν... τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, okay, η μία λύση είναι να πούμε επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Ναι, αλλά και η Ελλάδα όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία, όχι ακριβώς ίδια κατάσταση, αλλά οδεύει προς εκεί. Κακά τα ψέματα, δηλαδή αυτό που παρακολουθώ είναι ότι ό,τι γίνεται εδώ μετά από κάποιους μήνες γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ναι. Λες και υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία σε όλες τις χώρες να ακολουθούν ακριβώς τα ίδια. Οπότε το να έρθουμε Ελλάδα λύνει το πρόβλημα? Όχι. Το να μείνουμε εδώ έτσι σε αυτή την αναμονή ίσως προς το παρόν να είναι η καλύτερη λύση. Του χρόνου ποιος ξέρει. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε όταν θα έρθει η καινούργια χρονιά παράδειγμα και θα πούμε ότι okay, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εμείς παρόλα αυτά πρέπει να έρθουμε Ελλάδα να δούμε τις οικογένειές μας. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εγώ και η γυναίκα μου στην Αυστραλία χωρίς κανέναν άλλο. Οπότε δηλαδή οι παππούδες μας, γιαγιάδες μας, μανάδες μας, πατεράδες μας, αδέρφια, όλα βρίσκονται στην Ελλάδα. Ναι. Έχετε ποιος επικοινωνία ο... μέσω ίντερνετ φαντάζομαι ή μέσω τηλεφώνου. Σωστά. Ναι, αυτή είναι. Ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί είναι και η μόνη επικοινωνία που έχουμε. Ευτυχώς. Αλλά τίποτα δεν αντικαθίστα φυσικά και την, ξέρεις, το... φυσική παρουσία. Φυσική παρουσία, βέβαια, έτσι. Βέβαια, δεν το συζητώ. Τι σας, οι οικογένειές σας τι λένε? Οι οικογένειές μας παίρνουν καθημερινό τηλέφωνο και προσπαθούν να μάθουν αν έχουμε κάποιο νεότερο. Μας περιμένουν πώς και πώς, αν ανοίξουν, όπως λένε, προς τα Χριστούγεννα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις στο να επιστρέψει ο κόσμος σε ένα κομμάτι του κανονικού και να ανοίξουν τα σύνορα. Βέβαια, οι εμβολιασμένοι όμως, έτσι... Αυτό, ναι. Δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τίποτα δεν είναι 100% ξεκάθαρο. Απλά καθημερινά περιμένουμε ο πολιτικός κόσμος τι θα βγει και θα ανακοινώσει και θα αναστατώσει τον κόσμο και θα σε βάλει να σκεφτείς okay, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Θα ανοίξουν όντως τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη? Ή όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα πούν παιδιά, δεν ανοίγουμε γιατί καταρχάς δεν έχουμε πιάσει τα νούμερα εμβολιασμού ή και κατά δεύτερον μπορεί να υπάρχει μια αύξηση κρουσμάτων, μπορεί να υπάρχει ένα στέλεχος του ιού καινούριο. Μια μετάλλαξη νέα. Είναι δύσκολο. Ναι, ναι. Το ζητούμενο για την πολιτική ηγεσία της Αυστραλίας είναι αρχικά το 70% εμβολιασμού του πληθυσμού και εν συνεχεία το 80% από ό,τι διάβασα σε κάποιες δηλώσεις που έγιναν. Ακριβώς. Έτσι, μιλάνε για δύο στάδια, ένα 70% που δίνουν κάποιες ελευθερίες και ένα 80% που αυξάνουν τις ελευθερίες, αλλά τονίστηκε ότι είναι μόνο για τους εμβολιασμένους. Ναι, είναι στο 70% των εμβολιασμένων για την πρώτη δόση θα ανοίξουν πράγματα όπως κοινωνικές εκδηλώσεις, σινεμά κτλ. Έτσι θα μπορείς να πηγαίνεις σε εστιατόρια. Στο 80% των διπλά εμβολιασμένων, εκεί μιλάνε για πλήρη άνοιγμα χώρας. Οπότε θα μπορούν να έρχονται και οι τουρίστες που είναι 18 μήνες κλειστοί σαν χώρα και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Έτσι. Αλλά όπως σωστά το είπες και εσύ, μιλάμε μόνο προς το παρόν αυτή τη στιγμή, μόνο για τους εμβολιασμένους. Ναι, δηλαδή το έκαναν απόλυτα ξεκάθαρο ότι θα είναι μια οικονομία εμβολιασμένων και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση έτσι για να μην σας κουράζω. Το σκέφτεστε να κάνετε το εμβόλιο για να μπορέσετε να νιώσετε πιο ελεύθεροι, αν όντως οι εμβολιασμένοι νιώθουν πιο ελεύθεροι, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, σας έχει περάσει αυτό από το μυαλό? Όχι, απλά θα γίνουμε πιο εφευρετικοί σαν άνθρωποι. Δηλαδή, άρα έχετε αποφασίσει τη στιγμή αυτή να μην κάνετε το εμβόλιο. Ναι.
Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για όλο τον κόσμο να πάει να κάνει ένα εμβόλιο που δεν είναι τόσο πολύ δοκιμασμένο στον χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, στον χρόνο πόσο έχει δοκιμαστεί. Ίσως να είναι όντως η λύση στο πρόβλημα, ίσως όμως και να μην είναι. Αλλά είναι κάτι που παράδειγμα για μας, μιλάμε τώρα ας πούμε, για σε προσωπικό επίπεδο, ότι λόγω της ηλικίας μας, εγώ είμαι 36 και η γυναίκα μου, Πρόσεξε τι θα πεις, 32. 32. Μπράβο, έτυχα. Μάλιστα. Έτυχα. Ωραία. Προσωπικά δεν αισθανόμαστε Δεν υπάρχει και λόγος αυτή τη ότι στιγμή. είναι κάτι που χρειάζεται. Δηλαδή, okay, καθημερινά είμαστε σε ένα. Έχουμε την υγεία μας, νιώθουμε καλά. Εδώ και 2 χρόνια είμαστε με αυτό το στυλ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πάω να κάνω κάτι ενώ νιώθουμε ότι είμαστε καλά, και οι δύο ασκούμαστε πάρα πολύ και οι δύο κάνουμε πάρα πολύ καλή διατροφή, μεσογειακή θα έλεγα, ακολουθούμε το στυλ της Ελλάδας με πολλές σαλάτες. Οπότε δεν είμαστε κατά, αλλά είναι κάτι που εμείς θέλουμε να δώσουμε χρόνο Σύμφωνοι, και να. είναι σεβαστό, είναι κατανοητό και εννοείται ότι πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους αυτό το πράγμα. Δηλαδή η πρεμούρα και η υποχρέωση που βάζουν στη μέση ή το εμβόλιο ή είσαι εκτός δουλειάς, εκτός καθημερινότητας, νομίζω ότι είναι τραγική αυτή η υποχρέωση η οποία βάζουν, έτσι. Είναι απόλυτα τραγική και το λυπητερό είναι ένα τελευταίο. Απλά για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται εδώ, είναι ότι η κυβέρνηση εδώ έχει φοβήσει τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε το να καθίσουν σε μία ουρά έως και 4 ώρες να Και εμβολιαστούν 8 ώρες. ή έως και 8 ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να απλά να κάνουν ένα απλό τεστ COVID, το θεωρούν απόλυτο normal. Και όχι απλά normal, είναι καθήκον και υποχρέωσή τους σαν πολίτης. Έτσι αισθάνεται ο κόσμος. Έτσι αισθάνεται ο κόσμος. Και Και εσύ, για παράδειγμα, που δεν θα πας να το κάνεις, είσαι κάτι το κακό, δεν κάτι το ενδιαφέρεις για το προς συνάνθρωπό αποφυγή. σου. Ναι. Δεν ενδιαφέρεσαι για την κοινωνία σου, αφού έχουν περάσει εδώ δυστυχώς. Και περνάς έξω από τα κέντρα των εμβολιασμών και βλέπεις ουρές κόσμο να περιμένουν για ώρες. Το μίνιμουμ είναι 4 ώρες. Μάλιστα. Τρομερό. Τρομερό. Τρομερό, ναι. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω μας δώσατε μια κατατοπιστική εικόνα. Να ευχηθώ καλή δύναμη και Να είσαι κουράγιο. καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα και εκεί στη Ρόδο και στην περιοχή της παραλίας Αφάντου που ήμουν στρατό εκεί και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν Μάλιστα. υπέροχη. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι Και καλά. ελπίζουμε να σας Και δούμε σύντομα από στην κοντά. Ελλάδα από κοντά και σύντομα, ναι. Και εμείς το ελπίζουμε. Να είστε καλά, παιδιά.